Όπως ακριβώς όταν εξέλθει από την κοιλία της μητέρας σου, όταν εξέλθεις από την κοιλία της μητέρας σου, δεν θυμάσαι τα σχετικά με τη ζωή μέσα στην κοιλία, έτσι και όταν εξέλθεις από το σώμα, δεν θυμάσαι τα σχετικά με όταν βρισκόσουν μέσα στο σώμα, λέγει ο Άγιος Αντώνιος στην 112η παρένεσή του περί ήθους ανθρώπων και χριστής πολιτείας που βρίσκεται στην Φιλοκαλία. Ως περεξελθόν της γαστρός, τον εν τη γαστρή, ού μνημονεύεις, ούτω και του σώματος εξελθόν, ού μνημονεύεις τον εν σώματι. Έρχεται ο θάνατος και πλέον θα λησμονηθούν όλα της παρούσης ζωής. Όπως ακριβώς όταν εξήθεις από την κοιλία της μητέρας σου, συνεχίζει, έγινες καλύτερος και μεγαλύτερος ως προς το σώμα, έτσι αν εξέλθεις από το σώμα καθαρός και ακινήδωτος, τότε θα είσαι καλύτερος και άφθαρτος, καθώς θα ζεις στους ουρανούς. Ο άνθρωπος θα πρέπει να θυμάται κάθε στιγμή το σώμα, το θάνατο, και να φροντίζει να κάνει ζωή καθαρή εδώ στη γη. Γιατί όπως λέγει στην 113η παρένεσή του Άγιος Αντώνιος, ως περεξελθόν της γαστρός κρήτων και μίζων εγένου το σώματι, ούτω και του σώματος καθαρός και άσπρος εξερχόμενος, κρήτων έσυ και άφθαρτος εν της ουρανής διαιτώμενος. Εξαρτάται από το πώς θα ζήσει κανείς εδώ στη γη, από το αν σκέπτεται τον θάνατο και ετοιμάζεται γι' αυτόν, για να έχει μια αιώνια χαρά και μακαριότητα μετά θάνατον. Όπως εξέρχεται ο άνθρωπος από την κοιλία της μητέρας του, λέει και στην 111η παρένεσή του Άγιος Αντώνιος, έτσι εξέρχεται γυμνή και η ψυχή από το σώμα. Η μία καθαρή και φωτεινή, η άλλη έχοντας σαν κοιλίδες τα σφάλματα. Ως από τις μητρός γαστρός εξέρχεται άνθρωπος, ούτω και από του σώματος η ψυχή γυμνή εξέρχεται. Η μεν καθαρά και φωτεινή, είδες πύλους έχουσα τα πτέσματα. Οι άλλοι έχοντας σαν κοιλίδες τα σφάλματα. Άλλοι πάλι μαύροι από τα πολλά αμαρτήματα. Ετέρα δε μέλαινα της πολλής παραπτώμαση. Ανάλογα με τη ζωή που έκανε κανείς εδώ στη γη, παίρνει μαζί του τα καλά ή τα κακά του έργα και η ψυχή του είναι είτε καθαρή και φωτεινή, αν εργάστηκε καλά έργα εδώ στη γη, ή είναι πάλι μαύρη και σκοτεινή και δυστυχισμένη όταν εδώ έχει πολλά σφάλματα για τα οποία δεν μετανόησε. Αλλά και ένα σφάλμα μετανόητο να έχει, βάρνει, είναι ανάξια του Θεού, εφόσον παρέμεινε αμετανόητη έστω και σε ένα πράγμα. Επομένως, συνεχίζει ο Άγιος Αντώνιος, η λογική και θεοφιλής ψυχή, όταν αναλογίζεται και σκέπτεται τα μετά τον θάνατο κακά, πολιτεύεται με ευσέβεια, για να μην, αφού καταδικαστεί, περιπέσει σε αυτά. Ο άνθρωπος, ο νουνεχής, ο σόφρον, ο συνετός, όσο ζει εδώ στη γη, σκέπτεται αυτά τα οποία θα συναντήσει μετά το θάνατο. Σκέπτεται τα αιώνια βάσανα και την αιώνια κόλαση, εάν δεν φροντίσει εδώ στη γη να ζήσει θεάρεστα. Γι' αυτό και πολιτεύεται με ευσέβεια, για να μην, αφού καταδικαστεί, περιπέσει στα αιώνια κακά. Όθεν λογική και θεοφιλής ψυχή, ενθυμωμένη και λογιζομένη τα μεταθάνατον κακά, ευσεβώς πολιτεύεται. Για να η να μην αυτής κατακριθείς απεριπέσει. Εκείνοι βέβαια αποδείχνουν απιστία και σεβούν και αμαρτάνουν, καταφρονώντας τα εκεί, τα συμβαίνοντα εκεί μεταθάνατον, οι ανόητοι στην ψυχή. Αυτοί είναι ανόητοι. Οι γαραπιστούντες και ασεβούσι και αμαρτάνουσι, τον εκεί καταφρονούντες οι ανόητοι την ψυχή.
ο Θεός να μας φυλάξει από την απιστία. Γιατί όπως πιστεύουμε και πρέπει να πιστεύουμε ότι υπάρχει Θεός, έτσι πρέπει να πιστεύουμε και όλα τα λόγια του Θεού και τα διδάγματά Του για την μέλουσα κρίση και για την μέλουσα ανταπόδοση. Και να ζήσουμε όχι με απιστία και ασέβεια, αλλά με ευσέβεια και να μην αμαρτάνουμε καταφρονώντας εδώ τις Θείες Εντολές και να μην αποδειχθούμε ανόητοι κατά την ψυχή, όπως λέγει ο Άγιος Αντώνιος. Οι γαραπιστούντες και ασεβούσι και αμαρτάνουσι, τον εκεί καταφρονούντες, οι ανόητοι την ψυχή. Χρειάζεται επομένως πίστη σε όλα όσα μας είπε ο Κύριος, έτσι ώστε να φυλαχθούμε από την αμετανοησία και την ασέβεια και την μεγίστη ανοησία, το να νομίζουμε ότι δεν υπάρχει άλλη ζωή και δεν υπάρχει και ότι δεν υπάρχει ανταπόδοση. Ο Θεός μέσα στην πανσοφία Του τακτοποιεί τη ζωή μας εδώ στη γη σύμφωνα με το αιώνιο συμφέρον μας και ο άνθρωπος ο οποίος ζει θεάρεστα μεταβαίνει εκ του θανάτου εις τη ζωή. Ο ασεβής όμως τίποτα από όλα αυτά δεν καταλαβαίνει. Τελειωθείς ενώ λίγο, λέει στη Σοφία Σαλωμόντος, επλήρωσε χρόνους μακρούς. Αριστήγαρ ειν Κυρίω η ψυχή αυτού. Ο δίκαιος τελειοποιήθηκε σε μικρό χρονικό διάστημα και είναι σαν να συμπλήρωσε πολλά χρόνια εν αρέτου ζωής. Αυτός που κατάφερε σε λίγο χρόνο να τελειοποιηθεί είναι σαν να έζησε πολλά χρόνια εν αρέτη ζωής. Έτσι η ψυχή του έγινε ευάρεστος στον Κύριο και για τούτο έσπευσε και έφυγε σύντομα από την πονηρία που υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων. Για τούτο έσπευσε εκ μέσου πονηρίας. Οι δε λαοί, οι δόντες και μη νοήσαντες, μη δε θέντες επί διανία του τιούτων. Οι ασεβείς όμως άνθρωποι, όταν είδαν την εκδημία του αυτής σε τόσο μικρή ηλικία, δεν κατανόησαν την αιτία της και δεν έβαλαν στο μυαλό τους τον σκοπό για τον οποίο ανυρπάγει ο δίκαιος. Τον επήρε ο Κύριος για να τον φυλάξει στις ουράνιες αποθήκες και να μην ενδεχομένως ξεστρατήσει από την ευθεία οδό εάν θα ζούσε περισσότερο χρόνο εδώ στη γη. Εν πάση της λόγης σου, μη μνήσκου τα έσχατά σου και εις τον αιώνα ούχα μαρτήσεις, λέγει στη Σοφία Σιράχ. Σε όλα τα έργα σου και τα λόγια σου να θυμάσαι πάντοτε το τέλος της ζωής σου και έτσι ποτέ δεν θα παρασυρθείς σε αμαρτίες. Θάνατος ανδρεί ανάπαυμα, συνέκρισε γάρ ο Θεός κατά αυτού. Ο θάνατος, λέει και στον Ιώβ, είναι ανάπαυση για τον άνθρωπο, γιατί ο Κύριος για του θανάτου θέτει τέρμα στις θλίψεις και στις περιπέτειές του. Πότε όμως ο θάνατος είναι ανάπαυση? Όταν η ζωή είναι θεοφιλής. Όπως ο άρτος είναι αναγκαιότερος από κάθε άλλη τροφή, μας διδάσκει και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, έτσι και η σκέψη του θανάτου από κάθε άλλη πνευματική εργασία. Είναι το ψωμί, θα λέγαμε, το αντίστοιχο του άρτου στις πνευματικές τροφές, το να σκέφτεται ο άνθρωπος κάθε στιγμή τον θάνατο. Αυτός που γνώρισε τι σημαίνει μνήμη θανάτου, δεν θα μπορέσει ποτέ πλέον να αμαρτήσει, λέει ο Όσιος Ιωάννης. Όποιος περιμένει τον θάνατο κάθε ημέρα, αυτός είναι σπουδαίος και δόκιμος. Και όποιος τον περιμένει κάθε ώρα, αυτός είναι πλέον Άγιος. Μη διστάσεις να πεθάνεις, λέει ο Μέγας Βασίλειος, χάρη εκείνου που αξίζει να ζεις. Ο χριστιανός δεν φοβάται να πεθάνει. Φοβάται μόνο την αμαρτία και την αιώνια κόλαση. Θα έρθει ξαφνικά ο όλεθρος και η καταστροφή, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Η καταστροφή θα συντελεστεί σαν καταιγίδα, όταν λείψουν οι ελπίδες της ζωής και από παντού θα υπάρχει αμηχανία και απαρηγόρητη θλίψη.
αφού οι ιατροί και οι οικοί θα έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά, καθώς θα βρίσκεσαι στο κρεβάτι του πόνου και θα αναστενάζεις μέσα από την καρδιά σου, αλλά δεν θα βρίσκεις κάποιον να μοιραστεί μαζί σου τον πόνο και θα ψιθυρίζεις κάτι σιγανό και αργό, αλλά δεν θα υπάρχει κανείς να σε ακούσει. Και κάθε τι που θα λες θα περιφρονείται σαν να είναι τρέλα. Ίσως ο ιατρός να υπόσχεται ότι θα ζήσεις κάποιες ώρες. Ο θάνατος όμως είναι παρόν και αυτοί που θα σε πάρουν βιάζονται. Ποιος θα σε γλιτώσει? Ο Θεός είχε περιφρονηθεί. Αλλά θα σε ακούσει τότε? Μήπως εσύ τον υπήκουσες? Θα σου δώσει παράταση? Μήπως χρησιμοποίησες καλώς αυτήν που σου δόθηκε? Λέγει ο Μέγας Βασίλειος, απευθυνόμενος στον αμετανόητο άνθρωπο. Ο Θεός να μας φυλάξει να μην βρεθούμε σε τέτοια κατάσταση εκείνη τη φοβερή τελευταία ώρα της ζωής μας. Η ζωηρή μνήμη του θανάτου, λέει ο Όσιος Φιλόθεος, ο Σιναήτης, και διαβάζουμε αυτά όλα στη συλλογή «Φως τα φώτα», η ζωηρή μνήμη του θανάτου παρέχει πολλές αρετές. Γεννά το πένθος, προτρέπει σε εγκράτεια από όλα, υπενθυμίζει τη γέννα, είναι μητέρα της προσευχής και των δακρύων, φρουρεί την καρδιά, πάβει την εμπαθή προσκόλληση στη σάρκα, αναβλύζει την οξύτητα του νου μαζί με διάκριση. Αυτός που σκέφτεται δηλαδή το θάνατο γίνεται οξύνους και διακριτικός. Παιδιά αυτών, όλων των αρετών, οι οποίες έρχονται διαμέσου της μνήμης του θανάτου, είναι, λέει ο Όσιος Φιλόθεος ο Σιναήτης, ο διπλός φόβος του Θεού και η κάθαρση της καρδιάς από εμπαθείς λογισμούς. Ας θυμόμαστε, λέει και ο Όσιος Ησύχιος, ο πρεσβύτερος, αν είναι δυνατόν, ακατάβαστα τον θάνατο. Έτσι γίνεται μέσα μας η απόθεση των φροντίδων και κάθε ματαιότητας. Η φύλαξη του νου. Πώς μπορεί κανείς να φυλάξει το νου του αποτελεσματικά, όταν κάθε στιγμή σκέφτεται ότι θα πεθάνει και ίσως πολύ γρήγορα, ίσως και το επόμενο λεπτό, την επόμενη ώρα. Οπότε έχει μέσα του αυτό το κεντρί για την αδιάλειπτη προσευχή. Γεννιέται λοιπόν από την μνήμη του θανάτου η φύλαξη του νου, η ακατάπαυστη δέηση, η απάθεια του σώματος και η αποστροφή της αμαρτίας. Και σχεδόν θα μπορούσαμε να πούμε κάθε αρετή πηγάζει από τη μνήμη αυτή. Γι' αυτό ας την χρησιμοποιήσουμε όπως την αναπνοή μας. Έχει μπροστά στα μάτια σου τον θάνατο, θα μας πει και ο Άγιος Ισαΐας, ο αναχωρητής, κάθε μέρα. Συνεχώς να σκέπτεσαι το πώς θα χωριστείς από το σώμα σου, πώς θα περάσεις από την περιοχή των δυνάμεων του σκότους που θα σε συναντήσουν στον αέρα και πώς θα παρουσιαστείς ενώπιον του Θεού. Προετοιμάσου για εκείνη τη φοβερή ημέρα, κατά την οποία θα σε βρει η κρίση του Θεού, σαν να τη βλέπεις ήδη από τώρα. Οι άνθρωποι του κόσμου, παρατηρεί ο Όσιος Νικόδημος Αγιορείτης, αποφεύγουν την θύμιση του θανάτου για να μην κόψουν την όρεξη, την αρέσκεια και την επιθυμία που έχουν στα γήινα πράγματα, στα οποία είναι προσκολλημένοι. Και λυπούνται αν σκεφτούν ότι πρόκειται να τα αφήσουν. Όμως πόσο μεγάλη ανοησία είναι αυτό, γιατί το μόνο βέβαιο γεγονός που περιμένουμε όλοι είναι αυτή η φοβερή ώρα του θανάτου, κατά την οποία έχουμε να περάσουμε τις πιο επικίνδυνες προσβολές από τους δαίμονες. Τέσσερες, λέει ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, είναι οι κυριότερες και πιο επικίνδυνες προσβολές με τις οποίες συνηθίζουν να μας πολεμούν οι δαίμονες κατά την ώρα του θανάτου. Πρώτον, ο πόλεμος που μας κάνουν εναντίον της πίστεως, βάζοντάς μας λογισμούς απιστίας, ότι τάχατες δεν υπάρχει τίποτε, δεν υπάρχει ο Χριστός, μάτια κοπιάσαμε στη ζωή μας. Ο δεύτερος εχθρικός λογισμός, σατανικός λογισμός,
που μας προσβάλλει, στην ώρα του θανάτου είναι ο λογισμός της απογνώσεως, λέει ο Άγιος Νικόδημος. Δηλαδή ότι πλέον δεν πρόκειται να σωθούμε. Τρίτος φοβερός λογισμός είναι της καινοδοξίας. Δηλαδή να δούμε αυτάρεσκα τη ζωή μας και να δοξάσουμε τον εαυτό μας για αυτά τα καλά δήθεν που κάναμε. Οπότε να χάσουμε όλο το μισθό μας που πρόκειται να λάβουμε από τον Θεό εάν μείνουμε ταπεινοί και δοξάσουμε Εκείνον και όχι τον εαυτό μας. Και τέταρτος φοβερός λογισμός, μάλλον και τέταρτος φοβερός πειρασμός, είναι, λέει ο Άγιος Νικόδημος, τα διάφορα φαντάσματα, οι διάφορες φαντασίες και οι μεταμορφώσεις των δαιμόνων σε αγγέλους φωτός, μέσω των οποίων θα προσπαθήσει ο διάβολος εκείνη τη φοβερή ώρα να μας πλανήσει. Ας τα έχουμε αυτά υπόψη μας, ας θυμόμαστε κάθε στιγμή τη φοβερή ώρα του θανάτου, για να μην αποδειχθούμε ανόητοι, όπως λέγει ο Άγιος Αντώνιος στην παρένεσή του, αλλά να αποδειχθούμε σόφρονες, συνετοί και άνθρωποι που πραγματικά θα ενεργούμε κάθε στιγμή σύμφωνα με το αιώνιο συμφέρον μας, σκεπτόμενοι τα μετά θάνατον, τα αιώνια καλά που μας έχει ετοιμάσει ο Θεός εάν ζήσουμε εδώ με ευσέβεια και μετάνοια, και τα αιώνια κακά εάν βεβαίως καταφρονήσουμε αυτή την προσφορά του Θεού. Το δε Θεό ημών δόξα, πάντοτε νίκη αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.